Με τους κοντούς δεν τα πάω πολύ καλά. Μόνο με τους κοντούς. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω γιατί. νομίζω ότι έχει να κάνει με την εικόνα του στήλου ότι. Είναι σαν να τον προστατεύω εγώ, νιώθω αντίστροφο. Θέλεις ένα ψηλό θεωρητικό. Όχι, μη λέω κιόλας. Είναι λίγο υπερβολική, αλλά ναι, δεν έχει τύχει να έχω βγει με κοντά. Ναι, μάλιστα. Με τον άνθρωπο που είσαι τώρα, επειδή έχω διαβάσει πολλές συνεντεύξεις, γιατί αποκλείεις το γεγονός ότι μπορεί να παντρευτείτε? Γιατί σε έχω διαβάσει και λες ότι εγώ αποκλείεται και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μεταξύ μας. Πού το ξέρετε αν κάποια στιγμή αύριο σας τη βαρέσει και πείτε θέλω να παντρευτώ? Και να κάνω και ακόμα ένα παιδί, ξέρω εγώ, ας πούμε. Oh, με τίποτα αυτό. Με τίποτα άλλο παιδί δεν κάνεις. Όχι. Είμαι απόλυτα ερωτευμένη με την κόρη μου. Δεν και μπορώ. Να χάσει η μερίδα της αγάπης. Ναι, δεν ξέρω πώς θα είναι. Είναι στα 14. Είναι απίστευτη αυτή η γυναίκα που έχει 15 χρόνια παιδί. Και τι κορίτσι, έχω δει φωτογραφίες και τι κορίτσι. Καλή είναι η γλυκιά. Η οποία θα γίνει ηθοποιός. Δεν νομίζω. Τι θα γίνει? Θα δούμε. Δεν θες να κάνεις άλλο παιδί άρα? Όχι. Άρα γι' αυτό δεν θες να κάνεις κι άλλο γάμο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ο γάμος μου φαίνεται κάτι έτσι. Δεν μου πάει στην ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει μια σχέση μου πάρα πολύ. Mm-hmm. Τη στιγμή που θα παντρευτώ είναι σαν να βλέπω όλα μας τα ελαττώματα. Μία φορά δεν έχεις παντρευτεί? Δύο. Το λέγαμε και την άλλη φορά, αδερφέ, με τον περίεργο γάμο στη Σκωτία και τα λοιπά που είχε κάνει. Σωστά. Ναι. Αλλά το κορίτσι το κάνεις μέσα σε γάμο. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Εκτός γάμου ήταν, μετά παντρευτήκαμε με τον Γιώργο. Και να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι λίγο ευνουχιστικό για τον σύντροφό σου που εκ των πραγμάτων αποκλείεται και να θέλει ο άνθρωπος κάποια στιγμή να σου πει ότι Ευελίνα, εγώ θέλω να σε παντρευτώ? Όταν εσύ είσαι τόσο ξεκάθαρη, ας πούμε. Δηλαδή τον ευνουχίζει. Στα 80 μας. Στα 80 σας. Okay. Σε γεροκομείο δηλαδή, κάπως. Έτσι, η ασφάλεια. Και δεν είναι και ασφαλές κιόλας, μπορεί να μου τη βάλεις. Και στα 80 ακόμα. Είσαι γαμοφοβική, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω οτιδήποτε. Μετά από δύο γάμους είναι γαμοφοβική. Δηλαδή, και τι να πούνε αυτές που δεν τρέφουν. Άμα κατάλαβα δεν τις πάει ο γάμος. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Είχε δύο γάμους και δύο διαζύγια όμως. Είναι άλλο τρότο. Αν το φοβότανε, θα παντρευόταν. Κοίταξε, γενικά εγώ ένα. Έκανε τέσσερις γάμους, έγινε και γραφικό δηλαδή. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα σε σχέση με μένα, όλη μου η εντός εισαγωγικών φοβία είναι ότι όταν τελειώνει μια σχέση δεν την λαμβάνω ότι α, τι ώρα που πέρασα, την κωδικοποιώ σαν μια αποτυχία. Οπότε όταν... Α, ναι. Σκληρό, γιατί? Ναι, κάπως έτσι το βλέπω. Α, okay, δεν τα κατάφερα. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ο γάμος έχει και αυτό το επίσημο που λες okay, το πήρα το δίπλωμα, το έχασα στην πορεία. Έτσι δύσκολα ξεκινάς και μια σχέση? Με το φόβο ότι πρέπει να πετύχει και το άγχος ότι πρέπει να είναι... Εκεί είναι όλο το κόλπο, ότι στη σχέση δεν χρειάζεται να πετύχεις. Δεν μπορώ να σκέφτομαι το μέλλον, σκέφτομαι το τώρα. Ενώ σε ένα γάμο κάτι μπαίνει ο διάολος μέσα μου και σκέφτομαι το τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Φοβόσουνα στους χωρισμούς το τι θα πούνε οι άλλοι? Όχι. Με τίποτα. Αυτό είναι το τελευταίο που θα σκεφτόμουν. Δεν σκέφτομαι γενικώς τι θα πούνε οι άλλοι.